Και βέβαια χαίρομαι. Απλά ήταν ξαφνικό και έχω ένα σωρό εκκρεμότητες. Μαμά σ' αφήνω, έρθει η Θάτσερ. Hello. I think we're going to need more suitcases. Suitcases. Τι ωραία λέξη. Να ξέρω και τι σημαίνει. Αλλού είναι το θέμα μας. Με το σπίτι τι θα κάνουμε. Το κουνέλι θα τα αφήσουμε μονάχο. Φεύγουμε αύριο και τα έχουμε αφήσει όλα στη μέση. In English, please. Γαμώτο. Home, money, Bugs Bunny, home, alone. Εκκρεμότητες της Παναγιάς στα μάτια. Madonna's eyes. What do you mean? Μην ξεμείν. Το σπίτι θα το νοικιάσουμε, αγόρι μου, ή όχι. Oh, to rent. The right verb is to rent. Δεν μας χαίζει, ρε Χρήστο. In English. Σίτας, Χρήστος. Τι θα κάνω, ρε κορίτσια, ένα χρόνο στην Αγγλία. Θα βαρεθώ τη ζωή μου. Ωραία, πες του, πώς δεν θες να πας. Άμα δεν πάω, θα πάει μόνος του. Και το Λονδίνο είναι γεμάτο γκέι. Μέχρι και ο Κάρολος λένε ότι. Και τι φοβάστε να μην κάνετε δεσμό. Φαντάζεσαι το Χρήστο μας, βασίλισσα της Αγγλίας. Σιγά, μην τους χαραμίσουμε το λεβέντι μας. Μη μου λέτε τέτοια. Τι θα κάνω. Λοιπόν, εγώ λέω να πας, να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Απόκοντα, απόκοντα. Μα τι θα κάνω, παιδιά, στην Αγγλία, ούτε αγγλικά δεν μιλάω. Ε, τότε να μην πας. Και άμα μείνω εδώ, τι θα κάνω. Η ζωή μου είναι άδεια χωρίς το Χρήστο. Ε, τότε να πας. Στην Αγγλία βρέχει συνέχεια, έχει πολύ υγρασία. Ε, τότε να μην πας. Αλλά να ξέρεις, χάνεις πολύ μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσεις τον Κάρολο. Α, κορίτσια, μου αρέσει να μου δίνετε συμβουλές. Πόσο πολύ με βοηθάτε. The flight is at 7:30, so you'd better be ready by 5. Do you want to have lunch here or at the airport? Χρήστο, θες να βάλεις υπότιτλους, μπας και σε καταλάβω. In English, please. I don't understand you. Χρήστο, μιλάω σοβαρά. Please. I know, but you have to talk in English. Otherwise, you won't improve your skill. Ωραία. Δεν είμαι σίγουρος αν θέλω να έρθω στο Λονδίνο. Ορίστε. Ωραία, τα βρήκες τα ελληνικά σου. Χρήστο, δεν είμαι σίγουρος θέλω να αφήσω τα πατρία εδάφη. Εδώ μεγάλωσα, εδώ έγινα άντρας. Την πατρίδα μας, με τα δαντελωτά της ακρογιάλια. Την πόλη που μεγαλώσαμε. Αθήνα, διαμαντόπετρα στη γη στο δαχτυλίδι. Πού να νοήσει και ο Θεέ να έρθω να προσκυνήσω. Μάρκο, είσαι καλά. Όχι, Χριστό μου, δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καλά γιατί θέλω να είμαι μαζί σου, γιατί είμαστε ένα σώμα και μια ψυχή. Αλλά σκέφτομαι τη συννεφιά, τη βροχή, όλους αυτούς που πάνε ανάποδα. Τους Εγγλέζους που δεν μιλάνε άλλη γλώσσα εκτός από αγγλικά. Δηλαδή, αποφάσισες να μην έρθεις. Έλα, μωρέ Χρήστο, έλα να τα αφήσουμε να πάει στο διάλογο, να μείνουμε εδώ στο σπιτάκι μας με τους καλούς μας, τους γειτόνους. Μακριά από τους Εγγλέζους γκέι, μακριά από τους Εγγλέζους straight, μακριά από τον Κάρολο που κουνάει την αχλαδιά και θα μας πέσει κανένα χλάδι στο κεφάλι. Και μου το λες τώρα. Όχι, Χρήστο μου. Προσπαθώ να στο explain, αλλά δεν ακούς. Εσύ δουλεύεις εκεί, work. Εγώ μόνος εκεί, alone, χωρίς my mother, χωρίς Θανάσης δε διαχειριστής, χωρίς Μανώλης δε θυρωρός, μέχρι και η Παναγιώτα θα μου λείψει. Είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία της ζωής μου. Το άλλο, δεν στο είπα το άλλο. Έχει λήξει το διαβατήριό μου, δεν προλαβαίνω να βγάλω καινούριο. Εντάξει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είσαι. Μπορείς να ταξιδέψεις και με ταυτότητα. Έχω παλιά, δεν προλαβαίνω να βγάλω καινούρια. Άσε που μπορεί να την έχω χάσει. Έλα τώρα, άσε τις δικαιολογίες. Δεν μπορώ να μπω στο αεροπλάνο. Έλα με το αυτοκίνητο, με το τρένο. Υπάρχει ολόκληρος δρόμος που περνάει κάτω από τη Μάνχη. Μία σύρακα κάτω από το νερό. Το απόλυτο όνειρο ενός κλειστοφοβικού. Ρε Χρήστο, που πάμε και αφήνουμε τη ζωή μας. Σε παρακαλώ, μην το κάνεις μελόδραμα. Άνδρες εγωιστές. Κοίτα, η πτήση είναι σε 3 ώρες. Αποφάσισε. Από σένα εξαρτάται. Ή από σένα. Αστυνομία! Τι θέλουν αυτοί. Δεν με ρωτάς εμένα, Χρήστο μου, πού να ξέρω. Κλείσε το περιπολικό. Για λίγο πιο γρήγορα. Κι άσε τι κάνετε, τα πιτσουνάκια μου. Πίσω από το περιπολικό. Ισιώστε το αυτοκίνητο, ισιώστε το. Ισιώστε το αυτοκίνητο. Εκεί, εκεί, κατεβείτε κάτω, σας παρακαλώ πολύ. Γρήγορα έξω. Παρακαλώ. Εμείς στο αεροδρόμιο πηγαίνουμε. Πηγαίνετε από το αυτοκίνητο. Α, σταμάτα. Ξέρω τα χέρια είπα. Κάνω τα χέρια. Εντάξει είναι. Τι κάνεις παιδί μου. Τι κάνω. Μαζί σου όπλανε. Πήγαινε στη θέση σου γρήγορα. Μάλιστα κύριε, υπαστηνόμε. Σιωπή. Είχαμε μία καταγγελία. Σας παρακαλώ πολύ να ανοίξετε το πορπαγκάζ. Μα δεν είναι. Ανοίξτε το, σας παρακαλώ να τελειώσουμε. Μην να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας. Βγάλετε τη βαλίτσα έξω. Περάστε από εδώ. Εδώ, εδώ δίπλα μου, εδώ δίπλα μου. Ευχαριστώ. Δεν πιστεύω να έχετε τίποτα παράνομο μες στη βαλίτσα. Μα τι λέτε τώρα, τα ρούχα μου είναι. Τίποτα άλλο. Όχι βέβαια. Τι είναι αυτά.
Μάρκο, πώς βρέθηκαν αυτά στη βαλίτσα μου? Δεν μου αρέσει να καρφώνω, κύριε Παστινόμε, αλλά είναι βίαιος, έχει ιστορικό. Μην το δίνετε σημασία, είναι πλακατζής. Πλακατζής? Σε 20 χώρες τον καταζητούν. Τηλεφωνιέται συνέχεια και με κάποιον Μπιν Λάντεν, δεν ξέρω. Μη σας ξεγελάει το χρώμα. Προσέξτε, μπορεί να έχει εκρηκτικά. Τι σας έλεγα? Πανηγυριώτικα είναι. Κατάσχονται. Για τα παιδιά. Για να καταλάβω, τι είναι όλα αυτά, τι κάνετε? Κοιτάξτε, κυρία αστυνόμε, εδώ είναι τα εισιτήριά μου και η ταυτότητά μου. Ταξιδεύω για Αγγλία. Μόνος μου. Α, μόνος. Κατάλαβα, κύριε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη για την ενόχληση. Μπορείτε να πηγαίνετε. Εγώ σας ευχαριστώ. Αφήνετε ένα πιθανό τρομοκράτη ελεύθερο. Έχετε ευθύνες. Τέλος πάντων, έκανα ό,τι μπορούσα. Πού πάτε, κύριε? Συλλαμβάνεστε. Εγώ ένας νομοταγής πολίτης, γιατί? Εσείς δεν μας ειδοποιήσατε. Δεν μπορείτε να πέσετε με την αστυνομία, κύριε. Είδες τώρα με τις χαζομάρες που κάνεις? Χρήστο, σε παρακαλώ, για τελευταία φορά στο λέω, μη φύγεις. Ωραία, Μάρκο, ένας χρόνος είναι, θα περάσει. Εντάξει, αλλά θα έρχεσαι. Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά, απόκριες Πάσχα. Και μακριά από το Κάρολο, μου το υπόσχεσαι? Στο υπόσχομαι. Αντίο. Γεια. Δεν πιστεύω να έχεις βάλει τίποτα άλλο στη βαλίτσα μου. Όχι. Γεια. Καλό! Ευχαριστώ, Καλό ταξίδι! Έφυγε! 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 Έφυγε!